Γιάννης, δεν είναι μόνο ότι έχει τελειώσει μουσικολογία στο πανεπιστήμιο, αλλά αυτό που εννοούμε καλλιέργεια ψυχής είναι η αγνότητα που μπορεί κάποιος να μην τη διαφθείρει κατά την πάροδο των χρόνων. Ποιος έκανε την πρώτη κίνηση? Μετά από όλο αυτό το πρώτο, αν θέλεις, ενεργειακό, θα έλεγα, σοκ, φυσικά μ' άρεσε πάρα πολύ σαν γυναίκα, οπότε επιδίωξα με κάθε τρόπο να τη συναντήσω, αλλά υπό όρους. Και αυτούς τους όρους δεν τους έθετα στη Σοφία, τους έθετα στον εαυτό μου. Τα έχω κάνει όλα σχεδόν στη ζωή μου. Ένα πράγμα που ήθελα και προσευχόμουν ήταν έναν ιδανικό σύντροφο. Δεν ήθελα καμία έκπτωση σε αυτό. Οπότε μπήκα σε μια διαδικασία αυστηρής απομόνωσης και σε μια κενότητα, αν θέλεις, από δραστηριότητες ερωτικές. Είπα, αν είναι να έρθει, θα έρθει μόνο αυτό. Αν δεν έρθει, τέλος. Ήμουνα σίγουρος ότι δεν θέλω να την κοροϊδέψω. Γιατί δεν μπορείς να παίξεις με τα συναισθήματα κανενός ανθρώπου, ειδικά ενός ανθρώπου που είναι τόσο αγνός και έχει αυτή την ομορφιά που μόνο στο γιο μου τον Αλκιβιάδη την είχα δει, αυτή την αγνότητα και την καθαρότητα. Η Σοφία έβλεπε ακριβώς αυτό που εγώ ένιωθα στην καρδιά μου. Γιατί σκέφτεται με την καρδιά. Οπότε η ενέργεια και η αλλαγή, η ανταλλαγή απόψεων ή σκέψεων γινόντουσαν καρδιακά. Δεν γινόντουσαν εγκεφαλικά. Θα κάνεις μπάτσελορ. Ναι, αλλά με τη Σοφία μαζί. Μόνο μαζί. Δεν γίνεται. Σε όλα μαζί. Ναι, ναι, ναι. Πώς έγινε λοιπόν η πρόταση γάμου? Έγινε στα Χανιά, όπως είπε και ο Στράτος νωρίτερα. Μου φέρε το δαχτυλίδι. Έσκυψε στα γόνατα. Και νόμιζα ότι παίζω ή σκηνή από έργο ή από ταινία παλιά. Και ξαφνικά νιώσα πρωταγωνίστρια. Είναι αλήθεια ότι εκείνη την ημέρα, μάλιστα, είχες και βυθιστεί σε λίγο διαφορετικές σκέψεις, γιατί έλειπε όλη μέρα. Και είχε φύγει πριν ξυπνήσω ουσιαστικά. Και σηκώθηκε και δεν ήταν μέσα στο δωμάτιο. Και λέω, θα περιμένω. Τον πήρε και κάποια τηλέφωνα, δεν απαντούσε. Λέω, μα τι έγινε ξαφνικά, έκανα κάτι. Και μέχρι που φάνηκε κάποια στιγμή πιο αργά το μεσημέρι. Και λέω, εντάξει, οκ, θα περιμένω. Να δω, γιατί λέω, με ξέχασε σήμερα. Γυρνώντας λοιπόν στο σπίτι σου. Δείχνοντας το μονόπετρο. Ήταν ένα σοκ για αυτούς σίγουρα, γιατί δεν περιμένω το παιδί τους θα πάει διακοπές και θα γυρίσει παντρεμένο. Τι το είπα, λέω, Σοφία. Λέει, στο τελευταίο λέω, θα μήνυμα. Σε κλέψω. Ναι. Αυτό είναι απαγωγή που σου κάνω, γιατί δεν πήγε κανονικά να πάω να συναντήσω τον μπαμπά, τη μαμά και να πω αυτό το πράγμα. Ήταν κανονική απαγωγή. Δηλαδή, τις παλιές εποχές θα ήμουν με ένα άλογο που την αρπάζω, τη βάζω στο άλογο και μετά ειδοποιώ ότι ήδη παντρευτήκαμε. Ο Αλκιβιάδης πώς αντέδρασε όταν του το είπες? Ο Αλκιβιάδης καταρχήν γνώρισε τη Σοφία, την αγάπησε. Δηλαδή, είδα εγώ αυτή την ενέργεια και προχώρησε μετά πάρα πολύ όμορφα. Το ενδεχόμενο ενός παιδιού το έχετε συζητήσει. Εννοείται. Αυτό μου έλεγε τώρα. Μην τι ρωτάς αυτή την ερώτηση. Στο ταξί. Μου έλεγε τι θα κάνουμε με το μωρό μας και... Είναι ένας εξαιρετικός πατέρας, γιατί εγώ τον είδα και στην Αμερική πώς φερόταν στον Άλκη και πραγματικά μου ξύπνησε τη μητρότητα και λέω μόνο με αυτόν τον άντρα θα μπορούσα. Θα τον δούμε αυτό το γάμο, θα είναι ανοιχτός στα μέσα. Νομίζω, ναι, θα είναι. Το εκκλησάκι θα καλεστούν κάποιοι, γιατί είναι μικρό εκκλησάκι στο Σταυρό. Μετά στο Γλέντι, ναι, είναι καλεσμένοι γιατί θα τραγουδήσουν και πολύ κριτική. Πολύ θα έχετε παραδοσιακό Γλέντι. Πάρα πολύ παραδοσιακό. Κριτικό. Εγώ θέλω να το κρατήσω τρεις μέρες και τρεις νύχτες. Έχουμε και μια τρομερή αδυναμία. Τρεις μέρες και τρεις νύχτες σε ρί Γλέντι και φυσικά μετά ό,τι προκύψει. Πολύ ωραία. Άρη, θα έχεις αποστολή το καλοκαίρι. Παιδιά, εγώ θέλω δημοσιογραφική. Να σας πω κάτι. Εγώ θέλω πολύ να είμαι καλεσμένος σε αυτό το γάμο. Περισσότερο και από όλους όσοι δεν με κάλεσαν το καλοκαίρι. Εγώ όποτε βλέπω τον κύριο Τζόρτσογλου θυμάμαι τη μέρη στην Ατσάκη και το Last Christmas. Συγγνώμη. Εντάξει, ήταν μια στιγμή που έμεινε αυτή. Πάρα αλλά έχει άλλες τόσες ο άνθρωπος να επιδείξει. Εγώ βλέπω έναν άνθρωπο πάρα πολύ ερωτευμένο, παιδιά. Είναι πολύ ερωτευμένο το ζευγάρι. Είναι ο τρόπος του. Είναι το μυαλό του. Είναι δηλαδή να θέλεις να τα γράψεις σε κάποιον και να του πεις πες τα έτσι, δεν θα τα πει κανείς έτσι. Τι ήθελε να πει στην αρχή, ήθελε να πει ότι εγώ αποφάσισα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ότι αν δεν βρω την ιδανική σύντροφο, δεν θα αναλώνομαι σε μικρές σχέσεις με ερωτηματικά και που σεξουαλικά. Ούτε σεξουαλικά. Και σεξουαλικά εννοεί. Ναι, 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 ναι. Συναισθηματικά ούτε σεξουαλικά. Πολύ αυτό θέλει να πει. Πώς το λέω όμως εγώ η καημένη και πώς το είπε ο Στράτος Τζόρτζο. Επίσης, έχει δηλαδή και αυτό χρειάζεται μια ευφυΐα να το πεις. Θέλει με αυτό το ποιητικό τρόπο. Ισορροπία, να είσαι και κατασταλάξεις. Ναι, μου θες ποιητικό τρόπο να μας το πεις. Εσύ μας τα λες απλά ωραία και σταράτα. Παιδιά, 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 παιδιά. Επειδή πάμε να πάει να γίνει ζημιά. Εγώ είμαι με το στυλ της Face. Α, τα στυλ συνδέουμε. Ναι, παιδί μου. Η Face το λέει, το καταλαβαίνει. Προφανώς και αυτό το κορίτσι, γιατί
είναι και οι δύο πάρα πολύ ερωτευμένοι, όχι μόνο ο Στράτος. Μα, παιδιά, ναι, θυμόσαστε τι stories ανεβάζανε. Και επειδή είναι άλλη ηλικία. Θέλει να ζει τα παραμύθια. Αυτοί στο σπίτι τους φτιάχνουν κινηματογραφικά σετ. Εγώ νομίζω παίζουνε μονόπρεπε. Παιδιά, το θυμόσαστε το αλήθι μου στο Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη. Αλήθι μου εσείς. Στο Χίλτον δεν είχαν κάνει και ένα γύρισμα. Είχαν κάνει. Καλά, θα είναι πολύ ωραία. Εγώ θεωρώ ότι το ενδιαφέρον σε αυτή τη σχέση είναι ότι επειδή είναι και διαφορετικές ηλικίες, αλλιώς το νιώθει ο Στράτος που είναι πιο έμπειρος, έχει κάνει το γάμο το παιδί τη σχέση του και αλλιώς η Σοφία που είναι πιο νέα. Ποιος? Ο Τζόρτζογλου. Έχει μια παιδικότητα. Ναι, έχει. Τι σημαίνει ανταλλαγή μηνυμάτων καρδιακά και αντικεφαλικά? Ότι, ενέργειας. Ότι πολλές φορές η λεκτική επικοινωνία